Κεφάλαιο τέταρτο. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείται όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους σας. Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή. Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του εχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Το ανέβηκε όμως, τι άλλο σημαίνει παρά πως προηγουμένως είχε κατέβει εδώ κάτω στη γη? Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός λοιπόν σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και Δασκάλου, για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδωνιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. Αυτό συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη. Τούτο σας λέω και το τονίζω στο όνομα του Κυρίου. Να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοτισμένο και έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια και η καρδιά τους έχει πορωθεί. Είναι ανέστητοι, ασελγούν αδιάντροπα και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. Εσείς, αντίθετα, δεν διδαχτήκατε ένα τέτοιο Χριστό, αφού ασφαλώς ακούσατε γι' Αυτόν και διδαχτήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια. Να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθείρεται με τις απατηλές επιθυμίες του. Να ανανεωθείτε σ' όλο το πνευματικό σας βάθος. Να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιό του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Όταν οργίζεστε, μην φτάνετε ως την αμαρτία. Η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμα οργισμένους. Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος. Όποιος έκλεβε ας μην κλέβει πια, αλλά ας εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια, για να μπορεί να δίνει και σε όποιον έχει ανάγκη. Κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος, που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του Θεού πάνω σας. Εγγύηση ότι θα έρθει η μέρα της τελικής απολύτρωσης. Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον,
όπως και ο Θεός συγχώρησε και εμάς δια του Χριστού.